ευλόγησοντας ποτάς. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον κατήσας, και της έρδης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον κατήσας, και της έρδης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της έντης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δέσποτα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, εν ουρανώ και εκ της γης. Τον άρτον ημών των εκπλούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνει μη τσου φυλέ της ημών και εμείς ενέγγεις ημάς της πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παυσώ. Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ημών η αγνή και άκραντος παρθένου, η Θεόνας Θαύρος κυρίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κατά τη δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείου αναπαύσεως της ψυχής και κοιμημένου δούλου του Θεού Παύλου αρχιερέως πατρός και επιμενάχου ημών γενωμένου υπάρ του συγχωρηθήν αυτό πάν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιο. Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτό εν θα ειδεί και οι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρα Χριστώ του Αθανοάτου Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα, Κυρίου δε ηθόν. Κύριε Λαϊσον. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα ακατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ούκ έστι προσωποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γάρ ανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε ηκετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών των δούλων σου Παύλων αρχιερέα, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα,
εγκόλτης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυση. Και ως περίπη της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν του ουρανίου σου θυσιαστηρίου ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της η δόξη ακατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνωση ευαριστησάντων συναρρύθμισε. Κυρίου δε ηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, Παύλου Αρχιερέως, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμενένου δούλου σου Παύλου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Παύλου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχήν του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού Παύλου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιώνια ημνήμη, αιώνια ημνήμη, αιώνια ημνήμη αυτού.
Θα βγάλουμε. Πολυκίνητέ μου, Παύλο, ήλθε να δά ο τρανόν από την βασιλίδα ήλθεν ο Πατριάρχης σου, ο Πατριάρχης της Ρωμιοσύνης μας, ο φίλος σου ο Γνήσιος. Όταν έμαθα, αδερφέ, τα περί της εκδημίας σου, μετά την πρώτη έκπληξη του κεραυνού και τη βροντή της ειδήσεως, αμέσως είπα μέσα μου ότι στην πρώτη μου ιερακοδημία στην Ελλάδα θα έλθω κατευθείαν στον τάφο σου να γονατίσω και να σου διαβάσω τρισάγιο κατά τις παραδόσεις της πίστεώς μας. Και ειδού ήλθα σήμερα κατευθείαν από την πόλη που τόσο αγάπησες. Ήλθα από το φανάρι, από εκεί που χτυπάει η καρδιά του Πόντου, της Μικρασίας, της Καπαδοκίας, της Στράκης, Ανατολικής και Δυτικής, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, των νησιών μας στο Αιγαίο, το οποίον μόνον ενώνει. Ήλθα από την έδρα της Ρωμιοσύνης, για να σου πω από κοντά, αδελφέ, Χριστός Ανέστη, Ρωμνή, και μάλιστα κληρική σαν και σένα, είναι φορείς αυτού του Αναστασίμου ήθους. Γνωρίζουν να ζουν και γνωρίζουν να πεθαίνουν. Λεβέντες, όρθιοι στη ζωή και στον θάνατο, αλήγιστοι στις δυσκολίες, ανυποχώρητοι στον πειρασμό της εξουσίας, ακαταπώνητη στην διακονία των ιερών υποθέσεων. Αυτός ήσουν, Άγιε αδελφέ, αυτός ήσουν για το φανάρι μας, για το πατριαρχείο μας, για την εκκλησία που όρισαν οι κανόνες να σκεπάζει και τον πόντο της καρδιάς σου. Είχες ιδανικά και αυτά επέλεξες να διακονείς με αλήθεια και αγάπη. Από αυτό το φανάρι ήλθα ώστε να τιμήσω ο ίδιος ο Πατριάρχης σου την αφοσίωση και τη φιλία σου. Αφοσίωση εξπλάχνων φιλία ψυχής. Ήλθα με λίγα άνθη στα χέρια από το χωριό των προγόνων σου στον Πόντο που τα έφερε ο επιστήθιος φίλος σου Ευκάμπε, που ήρθε και στην κηδεία σου και έφερε χώμα από τον Πόντο για να σε σκεπάσει. Ήρθα εδώ όπου ασκήθηκε και ετάφη ο συντοπίτης σου Όσιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, ο οποίος απείλαυσε την στοργική ανακοβιδή σου και τις μέρημνες από σένα για την αγιοκατάταξή του. Πλάι του αναπάβεσαι. Πλάι και στην Οξυδερκή και Ανδρία γερόντισα Αικυλίνα, η μεγάλη αυτή ηγουμένη της Μονής, ευλογημένη η μάνδρα της Αναλήψεως που ανέλαβε τα τίμια σώματα ευλογημένων ανθρώπων, όσων οι ψυχές των θα προγεύονται της γλυκύτητος του Παραδείσου. Αδελφέ μου Παύλε, ήρθα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι διότι εργάστηκες
για την Εκκλησία. Αυτό είναι και θα πρέπει να είναι η επιλογή κάθε κληρικού. Αλλά διότι επέλεξε την οδό της αληθείας και της εντυμότητος, αγάπησες με όλου σου το είναι, το φανάρι μας, τη ρωμιοσύνη, τα χώματα της γενέτειρας των προγόνων. Αναδείχθηκες άξιος διάδοχος μορφών, σπουδαίων, ποντίων, με λογιότητα, με μεράκι, με οραματισμούς, με λογισμό και μόνειρο. Ήσουν ποιμένας, δεσπότης, κληρικός, φιλογενής, πεπαιδευμένος, ατόφιος, αληθινός, χωρίς την υπερβολή της επιδειξιομανίας, αλλά με το μεγαλείο της σεμνότητος. Ο Πόντος ίσως πουν πολύ ότι τώρα ορφάνευσε. Ξεχνούν ίσως αυτό που εσύ ακράδαντα πίστευες, η Ρωμανία κι αν πέρασε να ανθεί και φέρει κι άλλο. Είπες χειροτονούμενος αρχιερεύς, τα μεταφέρω επί λέξη. Είπες νοερός, καθεκάστην, επισκέπτομαι των πόντων, των ανάσπαλτων, των τσιτσεκοσκεπαγμένων. Πραγματοποιών καρδιακών προσκύνημα εις την πόλη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου, την κλινήν και περίδοξον τραπεζούντα, ανέρχομαι εις των θεών λόφων, ένθατα ανάκτορα των μεγάλων κομνηνών. Αποθαυμάζω την καλή στην θέαν, φέρω εις τα χείλη μου τους στίχους του ποντίου Δημόδους άσματος, εξέβα παν σομπόστεπε, κοίτα την τραπεζούνταν, έμορφος κάτος ο Μεϊντάν και άσκεμος την δαφνούνταν. Εξυπνώ μετά του νομοφύλακος Ιωάννου του Ευγενικού το κάλος των ναών αυτής και έρει αυτή κύκλο τους οφθαλμούς η νέα Σιών και βλέπει Θεοφεγγής ως φωστήρας εκκλεισμών και βορρά και θαλάσσης και αιώας τα τέκνα αυτής, τους ιερούς πατέρας εν της θείης τεμένεσιν απαύστος ευλογούντας Θεόν και εν συγκινήσει αναλογίζομαι οποίας παρακαταθήκης φύλαξ και φορεύς υπάρχουν. Αυτά έλεγες και τα ζούσες καθημερινά. Αυτής της περιοπής Πόντιος Ιεράρχης υπήρξες. Αητός, μονοκέφαλος, σαν εκείνους που κοσμούσαν τα βασιλικά ενδύματα Μανουήλ του Πρώτου, του Ιδρυτού της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος, στραμμένος δηλαδή μόνον προς Ανατολάς. Και αυτός, ο μονοκέφαλος αητός, στολίζει και τον τάφο σου. Και η μήτυρ εκκλησία της Κωνσταντινούπολης δεν πρόκειται να λησμονήσει αυτόν τον ανυστερόβουλο προσανατολισμό σου, την αγάπη σου, τη γενναιότητά σου, την παρησία σου, την προάσπιση των ευθυνών της, την πιστότητά σου ακόμη και μόνος μονότατος μένοντας. Η μήτυρ εκκλησία γνωρίζει με σοφία να τιμά τους ανθρώπους που σπέβδουν να την τιμούν και να φερθούν με στοργή στο πενιχρό μεγαλείο και στην κατακόσμων αδυναμία της. Σου υπόσχομαι, αδελφέ Παύλε, ότι τον πόντο θα τον έχω σαν τα μάτια μου όπως μου τον κληροδότησαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Θα συνεχίσω όσο μου επιτρέπει ο Θεός να τον περιδιαβαίνω, να τον φροντίζω, να τον αγαπώ, να βλέπω στα σεμνώματά του την αγάπη σου, να αφογκράζομαι στην γκρόμνη τις προγονικές σου διηγήσεις, να ημερεύω την ψυχή μου στην ήμερα, την επτάκομο σάντα
να σε συνδυάζω με το μαρτυρολόγιο, να σε θυμάμαι στις λειτουργίες στου Μελά, όπως τον προσεχή Αύγουστο Συνθεό, να νοσταλγώ το βραχώδες και άκαμπτο του φρονήματός σου υπέρ της Μεγάλης Εκκλησίας. Και λοιπόν, φίλε Δράμα Παύλε, σε αποχαιρετώ με τη θέρμη της φιλίας δύο Πόντιο Καπαδοκών Αγίων, Γρηγορίου του Θεολόγου και Βασιλείου του Μεγάλου. Έγραφε ο Γρηγόριος στον Βασίλειο. Σε παρακαλώ να είσαι κοντά μου, να σε καίει η ίδια φλόγα της αρετής και να συνεργάζεσαι μαζί μου και όποια ωφέλεια είχαμε συγκεντρώσει κάποτε να την διατηρείς με τις προσευχές για να μην διαλυθούμε σαν σκιά λίγο-λίγο καθώς γέρνει η ημέρα. Παύλε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, στην επιστολή την παραμυθητική που αποστείλατε στη μητέρα του Μακαριστού Μητροπολίτου κ. Παύλου, αρχίζεται ως εξής. Το λιοντάρι του Πόντου έπεσε. Τώρα βρίσκεται στα παρχάρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θα ήθελα ως τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας να σας ευχαριστήσω, εσάς και την τιμή συνοδεία σας, για την τιμή την οποία κάνετε στη Μητρόπολη Δράμας, αλλά και στην απότηση φόρου, τιμής, αγάπης προς τον μακαριστό Μητροπολίτη τους. Τα αισθήματα της αγάπης, του σεβασμού και προς τον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά και προς το πρόσωπό σας, ήταν γνωστά σε όλους μας και εσείς τα εμνημονεύσατε πριν από λίγο. Εκ μέρους του Ιερού Κλήρου, των μοναστικών αδελφοτήτων, των αρχόντων του νομού και της περιφέρειας, να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας. Ιδιαίτερα όμως η παρουσία σας είναι παρηγοριά για εκείνη η οποία πονάει περισσότερο και είναι η κυρία Λίκη, η μητέρα του Μακαριστού, η αδελφή του, η Ελπίδα, η κατασάρκα συγγενής. Βέβαια έχουμε υπόψη μας, Παναγιώτατε, εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς. Μη λυπήστε όσοι μη έχοντες ελπίδα, κατά το ανθρώπινο λυπόμαστε. Αλλά έχουμε την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι ο μακαριστός Παύλος άφησε το επίγειο θυσιαστήριο, αλλά είναι μαζί με τη χωρία των πατέρων στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Να εύχεστε για την ανάπαυση της ψυχής του, για την ενίσχυση των αδελφοτήτων του Ιερού Κλήρου και να εύχεστε για την υγεία και την ειρήνη του λαού μας και σύμπαντος του κόσμου. Καλώς ήλθατε και καλή διαμονή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άγιε. Εδώ. Αγία Ηγουμένη. Γερόντισε, αλλά... Αυτό για το μοναστήρι, αν νομίζετε εδώ στον τάφο ή όπου εσείς νομίζετε. Είναι κυρία μου, κύριε. Έλα, μαζί, μαζί, μαζί. Όχι, κυρία Δήμητρη. Γερόντισε. Θα πάμε. Γερόντισε, να σταθώ. Εδώ είναι. Ναι.
Είστε ποιο. Θα στήσω την κόρη.